Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, ενδιαφέρουσες πληροφορίες από την εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου μας. Κάνει λόγο για ανακοίνωση της προθέσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας να δώσει 170 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό, τον αμυντικό προϋπολογισμό, το επόμενο έτος, πρόκειται για το 2023, για να αγοραστούν επιθετικά ελικόπτερα. Σας τα έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές του καναλιού, αλλά εδώ είναι η είδηση, και αναγνωριστικά αεροσκάφη και συστήματα anti-drone. Αυτά λέει το κυπριακό μέσο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Κυπριακή Δημοκρατία σκοπεύει να προμηθεύσει σύγχρονα αντιερματικά συστήματα και συστήματα αεράμυνας στην εθνική μας φρουρά. Το Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου τόνισε ότι θα συνεχίσει να εφαρμόζει τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί επί του παρόντος για τα εξοπλιστικά και θα υπογράψει και νέες για την αγορά 6 επιθετικών ελικοπτέρων H-145M από την Airbus, αναγνωριστικά drones, μη επανδρωμένα αεροσκάφη δηλαδή, UAV, αντιδρόουν συστήματα, αντιαρματικά συστήματα επίσης για την άμυνα εναντίον των τουρκικών αρμάτων. Η Άγκυρα, υπενθυμίζουμε, μέχρι γερμανικά Leopard, με την ανοχή της κυρίας Μέρκελ, είχε μεταφέρει στα κατεχόμενα εδάφη μας. Ο προϋπολογισμός της Κύπρου για εξοπλισμούς, ενώ δεν ξεπερνούσε τα 100 εκατομμύρια ευρώ μέχρι πριν δύο χρόνια το 2020, ανήλθε σε 180 κατά το τρέχον έτος το 2022, στηριζόμενο σε πρόσθετους προϋπολογισμούς. Σχεδόν διπλασιάστηκε δηλαδή, και αυτό είναι θετικό. Αστακώς η Κύπρος μας ενισχύεται πάρα πολύ η εθνική φρουρά. Καλό θα ήταν και η Ελλάδα να εξετάσει το ενδεχόμενο περαιτέρω ενισχύσεως της ΕΛΔΙΚ μέχρι να φτάσει στη φυσική της δύναμη, όπως ήταν στο παρελθόν με την πανίσχυρη μεραρχία Μενέλαος που στάθμευε στο νησί, απαγορεύοντας οποιαδήποτε σκέψη στην Τουρκία. Η μεραρχία Μενέλαος, όταν απεσήρθη προδοτικώς από την Αθήνα, τότε μετά από λίγο η Τουρκία εισέβαλε και κατέχει ακόμα το 38% του εδάφους Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτά προς το παρόν. Μην ξεχνάτε να κάνετε like και εγγραφή στο αγαπημένο σας μέσο. Καλή συνέχεια σε όλους.